Γεια σας παιδιά, θα δείξουμε σήμερα πως φτιάχνουμε μια μπαρχάλα για να πηγαίνουμε τη βάρκα. Αντί για σκαλί είναι μπαρχάλα, είναι πιο μικρή και μπαίνει σε καλάμι. Για να φτιάξουμε την μπαρχάλα θα χρειαστούμε από αγριλιά 3 ξύλα σαν, 2 ξύλα σαν αυτά, εγώ παίρνω 2, φτιάξω 2 μπαρχάλες. Να κάνουν δηλαδή να μην είναι φούρκα, να είναι 3 τα πόδια. Τα βλέπετε, να είναι 3 έτσι, να μην είναι 2. Και θα αρχίσουμε τώρα να τα πελεκάμε, να τους φάμε γύρω γύρω την πέτσα και το πολύ πολύ ξύλο, και εδώ να του κάνουμε λίγο μύτη για να τα προσαρμόσουμε στο καλάμι μας. Πάμε να δείξουμε πως γίνεται.
Το γδύσιμο που κάναμε, παιδιά, στην μπαρχάλα τη βοηθάει στο να στεγνώσει πιο γρήγορα το ξύλο. Εδώ μου φύγε λίγο μεταλλιστοπρίωνο που την έκοβα. Γι' αυτό θα ούτως ή άλλως αφαιρεθεί το κομμάτι για να γίνει η μύτη όπου μπαίνει μέσα στο καλάμι. Πάμε να δείξουμε τώρα πώς φτιάχνουμε την υπόλοιπη μπαρχάλα μπροστά, τα πόδια όπου πατάει. Βλέπετε. Τώρα, παιδιά, θα κόψουμε εδώ πέρα λίγο το πόδι. Από τη μία τη μεριά όπου είναι στραβό, εδώ που κάνει το στραβό, θα φέρουμε και θα υπολογίσουμε περίπου να είναι και τα τρία πόδια στο ίδιο μήκος περίπου. Περίπου, εντάξει, δεν χρειάζεται να ακριβώς το ίδιο, με το μέτρο, στο περίπου. Για η αγριά είναι πάρα πολύ σκληρό ξύλο, δεν κόβεται εύκολα και γι' αυτό την επιλέγουμε και για κουμέτσι και για μπαρχάλα. Τώρα, όπως είναι εδώ, παιδιά, η μπαρχαλίτσα αυτή, θα φτιάξουμε μια μύτη εδώ για να μπαίνει στο καλάμι και τρία μυτάκια εδώ μικρά, ήθε για να κάνει το δάχτυλο που λέμε, το πάτημα, και να μην κολλάει. Βλέπετε, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε φτιάξει το μολύβι. Βλέπετε, εδώ πέρα έχουμε φτιάξει το μολύβι. Το πάμε μια καλύτερα. Και τα πολλά πολλά. Τώρα να φτιάξουμε λίγο τις μύτες. Θέλουμε να κρατήσουμε το εσωτερικό μέσα.
του ξύλου. Όπως είναι δηλαδή το ξύλο, έχει την πέτσα, λίγο παραμέσα από τη μέσα και το σκληρό. Το σκληρό κρατάμε εδώ. Το βλέπετε, για να μπαίνει στο καλάμι, να κάνουμε κουμέτσι. Να κάνουμε μύτη. Και λίγο πιο πάνω, πάνω, το πάμε καλά. Θα φτιάξουμε και λίγο μύτη εδώ. Αυτή η παιδιά η μπαρκάλα όπως είναι μπαίνει στην άκρη του καλαμιού κατά τον ίδιο τρόπο όπως μπαίνει το καμάκι. Λίγα πράγματα. Αποφλοιώνεται γιατί είναι χλωρό το ξύλο και θέλουμε να ξεραθεί γρήγορα. Τώρα όπως είναι αυτό, αν θέλουμε για να το ξεράνουμε πιο γρήγορα, μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο φούρνο σε μέτρια θερμοκρασία και να τα αφήσουμε για λίγη ώρα. Μισή ώρα το πολύ είναι αρκετό για να αρχίσει να χάνει τα υγρά του πιο γρήγορα. Τώρα εδώ με ένα φαλτσέτο θα φάμε λίγο τα πολλά πολλά εδώ που έχει, αν και δεν υπάρχει λόγος, ή θα το περάσουμε αντί για το φούρνο από ένα καμινέτο επάνω να το ψήσουμε λίγο. Αντί για αγριλιά μπορεί να βάλετε μπαρχάλα από ελιά, μπαρχάλα από λιγιά, από πουρνάρι και γενικά από όποιο σκληρό ξύλο υπάρχει στη φύση μπορείτε να το πάρετε και να φτιάξετε μια μπαρχάλα. Αυτή είναι η μπαρχάλα παιδιά, δουλεύει κατά τον τρόπο του, όπως δηλαδή είναι η βάρκα ξέρω εγώ και κολλάει σε κάποια φάση ξέρω εγώ π.χ. στο Μεσολόγγι που είναι ριχά τα νερά. Βάλουμε την μπαρχάλα μέσα και οπ, σμπρώχνουμε να πούμε με την μπαρχάλα τη βάρκα για να ξεκολλήσει. Και είναι αυτή η δουλειά της. Αυτή εδώ είναι η μπαρχαλίτσα. Νάτι. Αυτά είχα να σου πω παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να βρίσκετε χρήσιμα τα βίντεό μου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε στο YouTube. Περιορισμένος ο χρόνος μου, πρέπει να φύγω για δουλειά και απλά επειδή έκανα να τη φτιάξω τώρα, είπα να βγάλω και ένα βίντεο να το δείτε κι εσείς. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.